Βολέ κατά τη νέα διοίκηση του Δήμου Θεσσαλονίκη εξαπέλυσε το Γενικό Συμβούλιο τη ΠΟΕΟΤΑ, καταγγέλλοντα εσκεμμένη τακτική απαξίωση των υπηρεσιών και των εργαζομένων του Δήμου, με στόχο να περάσουν όσο δυνατόν περισσότερε δημοτικέ υπηρεσίε σε χέρια ιδιωτών. Ω γνωστό, η διοίκηση Μπουτάρη έχει δώσει στην ελληνική εταιρεία ανακύκλωση ΑΕ και το τονίζουμε το ΑΕ την ανακύκλωση των σκουπιδιών. Θεωρούμε ότι περνάει σε ιδιότητα ανακύκλωση των σκουπιδιών και είναι η αρχή για να περάσει σε ιδιότητα και η ίδια η αποκομιδή των, της, των σκουπιδιών της πόλης. Ήδη έχουμε βιώσει, και πού στεκόμαστε εδώ πέρα, ήδη έχουμε βιώσει, η δίκηση Μπουτάρια αντιμετωπίζει με ένα επιχειρηματικό τρόπο ε, το ζήτημα του Δήμου. Εμείς έχουμε βιώσει καλά ότι με την ιδιωτικοποίηση που πέρασε στους κήπους, στις υπηρεσίες Πρασίνου και τη οδοποιίες τα περασμένα χρόνια, τα δημοτικά τέλη του κόσμου της Θεσσαλονίκη έφτασαν στο 120%. Σπηλώνουν πάρα πολύ εύκολα συνειδήσεις. Ο σκοπός τους είναι αυτός. Να απαξιώσουν τους εργαζόμενους στον κόσμο της Θεσσαλονίκη και να οδηγήσουν όσο περισσότερες υπηρεσίες γίνονται στο Δήμο Θεσσαλονίκη του Δήμου Θεσσαλονίκη στου ιδιώτε. Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων κατηγόρησαν τη νέα διοίκηση για συνεχόμενους μονολόγους στα μέσα μαζικής ενημέρωσης χωρίς να τους δίνει την ευκαιρία για διάλογο. Θεωρούμε ότι στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ε, υπάρχουν συνεχόμενοι διάλογοι του μπουτάρι της διοίκησης μπουτάρι, με δημοσιογράφους, μονόλογοι μάλλον, χωρίς τα μέσα να δίνουν τη δυνατότητα ποτέ, ούτε μία φορά, τους εργαζόμενους να έρθουν σε διάλογο με τη διοίκηση. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων, Ηλίας Μανουσαρίδης, έκανε λόγο για εκτόξευση λάσπης από μέρους της διοίκησης προς τους δημοτικούς υπαλλήλους, αναφέροντας κάποια στοιχεία τελείως διαφορετικά από αυτά που είχε παρουσιάσει ο Δήμαρχος για την υπάρχουσα κατάσταση στο σύστημα καθαριότητας. Ο Μπουτάρης λοιπόν βγαίνει σε όλους τους τόνους και μιλάει για την αξία ενός τόνου σκουπιδιών. Εμείς θα αφήσουμε τις διαιρέσεις σε εσά. Ένα πλήρωμα αυτοκινήτου έχει δύο άτομα και έναν οδηγό τρεις, οι οποίοι μαζί με τα ένσημα και όλα τους τα λεφτά είναι στα 85 ευρώ την ημέρα. 85 ο καθένας, έτσι. Βάζουμε 50 ευρώ το πετρέλαιο και 50 ευρώ τη συντήρηση την καθημερινή, τα βάζουμε γεμάτα τα νούμερα για να μην αφισβητηθούν από κανέναν. Καθώς επίσης μαζεύουν μέσο όρο 14 τόνους. Κάντε ένα πολλαπλασιασμό 14 τόνους επί 28 που στοιχίζει ο κάθε τόνος στη χωματερή και μετά βγάλτε το ποσό. Και όταν βγει το ποσό που είναι γύρω στα 600 ευρώ κάντε τη διαίρεση για το μέσο όρο 10 τόνους. Το χαμηλώνουμε και αυτό το κομμάτι 10 τόνους. Κάντε τη διαίρεση. Θα δείτε ότι ο τόνος βγαίνει πολύ λιγότερα, μα πάρα πολύ λιγότερα από αυτά που λέει ο ιδιώτης. Το 280 η λάσπη έμεινε γύρω στα 53 ευρώ. Τέλο, όσον αφορά το θέμα των συμβασιούχων που είχαν προσφύγει στη δικαιοσύνη, δεν υπάρχει κάτι νέο εκτό από προσωρινέ διαταγέ που έχουν εκδοθεί για 160 από αυτού.